Η σημαντική αύξηση των νέων κρουσμάτων, η οποία σχετίζεται και με την αυξημένη μεταδοτικότητα τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ, υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν έχει έρθει ακόμα το τέλο τη πανδημία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 7 ημερος μέσο όρο κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκου παρουσιάζει αύξηση σε 64 από τι 74 περιφερειακέ ενότητε τη χώρα, με 25 περιφερειακέ ενότητε να έχουν επίπτωση μεγαλύτερη από 100 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκου. Τα νέα δεδομένα εξετάστηκαν από την αρμόδια επιτροπή, η οποία αποφάσισε την επικαιροποίηση του επιδημιολογικού χάρτη τη χώρα ω εξή. Οι περιφερειακέ ενότητε Γραβενών, Ιωαννίνων, Ανατολική Αττική, Βορείου τομέα Αθηνών, Πυραιό, Δυτικού τομέα Αθηνών, Κεντρικού τομέα Αθηνών, Δυτική Αττική και Λάρισα ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο Πορτοκαλί, στο επίπεδο 3. Όπω και οι Δήμοι Σαλαμίνα και Πάρου, οι οποίοι ανεβαίνουν και αυτοί στο Πορτοκαλί. Επίσης, σε επίπεδα ανεβαίνουν και οι περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Άνδρου, Αχαΐας, Κοζάνης, Τίνου, Πρέβεζας, Ζακίνθου, Σύρου, Λέσβου, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτείας, Αρκαδίας, Κεφαλινίας και Τολοκαρνανίας, οι οποίες μεταφέρονται στο κίτρινο επίπεδο, στο επίπεδο 2. Στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή στο κίτρινο, ανεβαίνουν και οι Δήμοι Λέρου, Κύθνου, Λευκάδας, Μήλου, Σερίφου, Αντίπαρου και Χίου. Τέλο, ο Δήμο Λιψών πέφτει επίπεδο και μεταφέρεται στο πράσινο, στο επίπεδο 1. Παράλληλα, κατά την ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων, οι περιφερειακέ ενότητε Μικόνου, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώ και οι Δήμοι Ιητών, Θύρα και Πάρου, έχουν κατηγοριοποιηθεί σε πορτοκαλί επίπεδο αυξημένη επιτήρηση με συγκεκριμένα μέτρα προ εφαρμογή για την ενίσχυση του τέστινγκ λόγω υψηλότητα του επιδημιολογικού φορτίου. Η κατάσταση σε αυτέ τι έξι περιοχέ επιβάλλει από όλου μα γρήγορση και μα θέτει σε συναγερμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Μύκονο ο αριθμό των ενεργών κρουσμάτων έχει τετραπλασιαστεί μέσα σε μια εβδομάδα. Από 77 στι 7 Ιουλίου σε 318 χθε. Ενώ στο Ρέθιμνο έχει διπλασιαστεί 782 ενεργά κρούσματα από 384 στι 7 Ιουλίου και στο Ηράκλειο έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. 878 κρούσματα από 310 στι 7 Ιουλίου. Το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα, τα ενεργά κρούσματα έχουν υπερπενταπλασιαστεί στην ΙΟ, 55 από 9 στι 7 Ιουλίου, έχουν υπερδιπλασιαστεί στη Σαντορίνη, 56 από 24 στι 7 Ιουλίου και έχουν εφταπλασιαστεί στην Πάρο, 72 από 9 στι 7 Ιουλίου. Θα θέλαμε να αφιστήσουμε την προσοχή στου κατοίκου αλλά και στι αρχέ των περιοχών αυτών. Η περαιτέρω διασπορά του ιού πρέπει να αποφευθεί. Και γι' αυτό απαιτείται η συμβολή αλλά και συνεργασία όλων μα. Ήδη από αύριο και στη συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, μεταβαίνουν επιπλέον κομήσει στι παραπάνω έξι περιοχέ για εκτεταμένο τέστη. Επιπλέον, στι περιοχέ αυτέ και αρχέ γενομένε από το Σάββατο, 17 Ιουλίου, οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στην εστίαση και σε τουριστικέ επιχειρήσει θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο δύο φορέ την εβδομάδα. Μία φορά με τη μέθοδο του self-test και μία με αυτή του rapid. Με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωση του αποτελέσματο στο πληροφοριακό σύστημα εργάνη. Υποχρέωση για testing δύο φορέ τη βδομάδα, μία με τη μέθοδο του self-test και μία με rapid, αφορά και στα μη εμβολιασμένα μέλη των πληρωμάτων επιβατηγών πλοίων και κροσγεροπλοίων. Το μέτρο είναι ξεκάθαρο ότι υποσκοπεί στην προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών του και στον περιορισμό τη διασπορά του ιού. Περαιτέρω, η αύξηση του υγικού φορτίου που παρατηρίζεται στη χώρα μα και η αλλαγή των επιδημιολογικών δεδομένων οδήγησαν στην επανεξέταση του υγειονομικού πρωτοκόλλου για τι κατασκηνώσει. Στη σημερινή συνεδρίαση, η Επιτροπή των Λιμοξιολόγων εξέτασε τα δεδομένα και συγγύθηκε τα εξή. Για την είσοδο στην κατασκήνωση κατά την έναρξη της κατασκηνωτική περίοδου, οι μη εμβολιασμένοι κατασκηνωτέ και εργαζόμενοι πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα RAPID 48 ωρών ή αρνητικό αποτέλεσμα PCR 72 ωρών. Κατά τη διάρκεια τη κατασκηνωτική περίοδου, τα παιδιά θα ελέγχονται με τη μέθοδο του self-test σε εβδομαδιαία βάση, ενώ οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι θα υποβάλλονται σε έλεγχο δύο φορέ τη βδομάδα, μία με τη μέθοδο του self-test και μία με rapid. Επιπλέον, δεν θα επιτρέπονται τα επισκεπτήρια, εκτό αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη ή αποχώρηση παιδιού. Η αύξηση του υγικού φορτίου που φαίνεται από την αύξηση των ενεργών κρουσμάτων, καθώ έχουν υπερδιπλασιαστεί την τελευταία εβδομάδα, δείχνει ότι πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση σε απόλυτη επιφυλακή. Να συνεχίσουμε να τηρούμε του υγειονομικού κανόνε, να υποβαλόμαστε συχνά σε διαγνωστικό έλεγχο και να προγραμματίσουμε τον εμβολιασμό μα όσοι δεν το έχουμε κάνει ήδη, κλείνοντα το δικό μα ραντεβού ελευθερία.